Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα ομιλία, καλοκαιρινή αυτή τη φορά, με τίτλο «Το αντίδοτο της λύπης». Η λύπη και τα αδέλφια της. Τα αδέλφια της λύπης είναι η στεναχώρια, η θλίψη, το άγχος, η μελαγχολία, η κατάθλιψη, η αποθάρρυνση και η απελπισία. Αν δίναμε ένα τίτλο και κάναμε μία ταινία σχετικά με τη λύπη, θα μπορούσαμε να πούμε «Η χιονάτη και οι 7 νάνοι» ή «Τα 7 κακά της μοίρας μου». Βλέπετε ότι το ένα με το άλλο σχετίζεται και πολλά είναι ταυτόσιμα. Όμως για να δούμε καλύτερα τα είδη του πάθους της λύπης. Το πρώτο είναι γέννημα θυμού, επιθυμίας ή ακόμα και απώλειας που έχει αποθηθεί στα βάθη της ψυχής μας. Το έχει αποθηθεί, πρέπει να το προσέξουμε, γιατί συνήθως οι πληροφορίες τις οποίες επεξεργαζόμαστε είναι 7 με 9, 5 με 9. Οι υπόλοιπες όλες πληροφορίες τις οποίες δεχόμαστε, τα οποία ερεθίσματα είναι περίπου 2.000, περνάνε στο ασυνείδητο ή υποσυνείδητο. Το δεύτερο είδος της λύπης είναι το δημιούργημα αγχώδους καταστάσεων που οδηγεί σταδιακά έως και την απελπισία. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ξεκινάει να λυπάται και να αγχώνεται. Πολύ ωραία. Αυτό κάποια στιγμή παγιώνεται. Και όταν παγιώνεται, εκεί πέρα δημιουργείται το πρόβλημα. Ο άνθρωπος φτάνει έως την απελπισία, όλα του φαίνονται μαύρα, και δυστυχώς η ζωή του γίνεται μία κόλαση. Τι τροφοδοτεί όμως τη λύπη, τι ταΐζει τη λύπη, αυτό το τέρας. Η προσκόλληση στα γήινα που μας εμποδίζει να πετάξουμε ψηλά με κατεύθυνση τον ουρανό. Φανταστείτε την εικόνα του αερόστατου. Καπαδοκία εκεί που έχει πολλά αερόστατα. Έχουν κάποια σακιά τα οποία τα έχουν δεμένα με σκοινιά για να κρατάνε το αερόστατο. Όταν όμως αποφασίσουν να πετάξουν ψηλά, κόβουν αυτά τα σκοινιά, πετάνε αυτά τα τσουβαλάκια τα οποία έχουν, τα βαρύδια, για να μπορέσει να ανεβεί το αερόστατο στον ουρανό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με εμάς. Όλα αυτά τα βαρύδια, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γεμίζουν την καρδιά μας, μας εμποδίζουν στην πορεία μας προς τον ουρανό. Αυτά θα μπορούσαμε να τα θέσουμε σε τρεις γενικές κατηγορίες. Σε χρήματα, σε πράγματα και σε σχέσεις. Τα χρήματα. Λυπούμαστε όταν ζημιωνόμαστε στις συναλλαγές μας. Χρηματιστήριο, τζόγος, αγοροπολισία. Βλέπετε ότι το ένα πάθος οδηγεί στο άλλο πάθος. Το πάθος του τζόγου μας οδηγεί τις περισσότερες φορές στο πάθος της λύπης. Λυπούμαστε όχι όταν κερδίζουμε, αλλά όταν χάνουμε. Και συνήθως αυτός που ασχολείται με τον τζόγο είναι χαμένος. Όταν μας ληστεύουν κλέφτες, εργοδότες, κράτος, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή της κρίσης, που η εκμετάλλευση έχει φτάσει στον απότατο βαθμό, λυπούμαστε πάρα πολύ, πρώτον γιατί χιλιάδες νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό για να βρουν την τύχη τους, αλλά και γιατί αυτοί που μένουν ή δεν έχουν δουλειά ή τους εκμεταλλεύονται οι εργοδότες. Έπειτα αυτοί που ξεκινάνε μια ιδιωτική πρωτοβουλία νιώθουν την εκμετάλλευση από το κράτος, το οποίο μπαίνει συνεταίρος στη δουλειά τους. Και όταν τα κάνουμε από απροσεξία, και εκεί λυπόμαστε. Κάνουμε κάποια χρήματα από απροσεξία, χάσαμε κάτι το ένα το άλλο, λυπούμαστε. Όλα αυτά ένας Άγιος της Εκκλησίας λέει, σκεφτείτε ότι κάνατε μία ελεημοσύνη χωρίς να το θέλετε. Γιατί και αυτές μετράνε. Οι ελεημοσύνες τις οποίες τις κάνουμε αθέλητα. Είναι γνωστό το παράδειγμα εκείνου του κοροϊσπράκτορα, ο οποίος αντί για καρδιά είχε ζυγαριά και κάποια στιγμή που ήρθε ένας ζητιάνος και του ζήτησε φαγητό, πήρε ένα ψωμί και το οποίο έκαιγε στα χέρια του και του το κοπάνεσε στο κεφάλι για να φύγει, το παίρνει ο ζητιάνος, φεύγει και στο επόμενο χωριό που το τζίμπησε ένα δηλητηριώδες φίδι, έφτασε σε μια κατάσταση ύπνου, ξύπνου και βλέπει μια ζυγαριά στην οποία
Από τη μία πλευρά ήταν όλες οι αδικίες του και από την άλλη ήταν το ψωμί το οποίο το έδωσε με αυτόν τον τρόπο στο ζητιάνο. Και από τότε άλλαξε ζωή και είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Τα πράγματα. Από μία καρφίτσα μέχρι ένα πλοίο. Αυτός που έχει πλοία, λυπάται όταν χάνει τα πλοία. Αυτός που έχει μία καρφίτσα, ιδίως οι γυναίκες που έχουν και ακριβές καρφίτσες, καμιά φορά, λυπούνται άμα χάσουν την καρφίτσα. Άμα και γιγαντώνουν αυτό το πρόβλημα, αυτό το θέμα μέσα τους και από τη λύπη οδηγούνται πάρα πολλές φορές στην κακή διάθεση, η οποία επηρεάζει και όλη την οικογένεια. Παράδειγμα, ενός μοναχού, ο οποίος είχε φυτέψει ντοματιές. Ο γέροντάς του, επειδή τον έβλεπε ότι ασχολούνται πάρα πολύ με τις ντομάτες, έχουμε και εδώ πέρα ανθρώπους που έχουν μπαξέδες, κυραξούλα, και τις περιποιούνται, τις φροντίζουν, άλλοι μιλάνε κιόλας στα λουλούδια τους, και αυτό είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, παίρνει το μπαστούνι του και αρχίζει και σπάει μία-μία τις ρίζες της ντομάτας. Για να δει κατά πόσο ήταν προσκολλημένος στα γήινα ο υποτακτικός του, ο μοναχός. Μόλις φτάνει στην τελευταία του, σταματάει ο καλόγερος και του λέει: «Αν γίνεται, λέει, αυτή την τελευταία άστη για να σου κάνω σήμερα σαλάτα». Τότε κατάλαβε ότι δεν ήταν προσκολλημένος στα γήινα, απλώς αγαπούσε αυτό το οποίο έκανε. Αγαπούσε τη φύση και αναγνώριζε τη φύση ως δημιούργημα του Θεού. Και τον άφησε να καλλιεργεί τις ντομάτες. Και το παράδειγμα του Οσίου Παϊλισίου με το σουρωτήρι. Και λογοπαίγνιο. Σουρωτήρι. Που είναι στη σουρωτήρι. Ο τάφος του Αγίου Παϊλισίου. Ο οποίος κάποια στιγμή, εκεί που έφτιαχνε το τσάι, πετούσε μέσα όλα τα βότανα. Και ο άλλος δυσκολευόταν λίγο να το πιει. Έναν υπολείμματα. Και γι' αυτό το λόγο του πήγε κάποιος σε ένα σουρωτήρι. Και λέει: «Τώρα που μου έφερε το σουρωτήρι, χρειάζεται να καρφώσω και ένα καρφί στον τοίχο για να κρεμάσω το σουρωτήρι». Δηλαδή, με έβαλε σε περισσή μέριμνα. Στις σχέσεις. Εδώ θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά δεν θα το κάνω γιατί είναι σύντομος ο χρόνος τον οποίο έχουμε. Ο θάνατος κάποιου αγαπημένου μας προσώπου μας προκαλεί λύπη. Είτε αυτό είναι σύζυγος, είτε αυτό είναι παιδί, είτε είναι κάποιος πατέρας μας, η μητέρα μας, οποιοσδήποτε. Αυτό μας λυπεί πολλές φορές αφάνταστα. Και υπάρχουν διάφορα στάδια σε αυτή τη λύπη, άρνηση, αρνούμαστε να αποδεχτούμε το γεγονός, όταν το αποδεχόμαστε μετά έρχεται ένα είδος μελαγχολίας, κάτι το οποίο μας πνίγει, μετά δεν έχουμε διάθεση να κάνουμε τίποτα, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, θεωρούμε ότι το πρόβλημά μας είναι το μεγαλύτερο από όλα τα προβλήματα. Και εδώ είχα γραμμένη μία επιστολή του Αγίου Νικολάου του Βελιμίροβιτς, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός Άγιος της Σερβικής Εκκλησίας, «Δρόμος χωρίς Θεό δεν αντέχεται», που έγραψε μία επιστολή σε μία χείρα, η οποία έχασε τον άντρα της και είχε τα δυο της τα παιδιά, και λυπώντα πάρα πολύ, και της γράφει ότι όταν ένας κυπουρός αποφασίζει να κόψει, λέει, ένα μέρος από τα λουλούδια, εντάξει, ένα μπουκέτο από τα λουλούδια, το κάνει για να βοηθήσει ώστε τα γύρω λουλούδια να αναπτυχθούν ακόμα καλύτερα. Αυτό, λέει, θέλει ο Θεός και για σένα. Πήρε αυτό το μπουκέτο στον άντρα σου, έτσι ώστε εσύ και τα παιδιά σου να αναπτυχθείτε πνευματικά καλύτερα. Ο χωρισμός, το διαζύγιο, η ξενιτιά, φεύγει κάποιο παιδί μας στα ξένα. Το διαζύγιο, χωρίζουμε. Είναι κάτι αρνητικό, κάτι που μας προκαλεί λύπη. Όχι πάντα βέβαια. Είναι και φορές που μας προκαλεί χαρά. Επιτέλους. Προδοσία. Μας προδίδει ένας σύζυγος, φίλος, οικείος, οποιοδήποτε. Νιώθουμε άσχημα. Πρέπει όμως εδώ να κοιτάξουμε γιατί υπάρχει μια παγίδα. Μήπως θεωρούμε ότι εμείς είμαστε τέλειοι σε όλα και ότι για όλα ευθύνεται εκείνος. Πρέπει να δουλέψουμε στον εαυτό μας και να προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να γνωρίσουμε και τα λάθη τα οποία έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Λογοπαίγνια. Μ' αρέσουν τα λογοπαίγνια, οπότε συνεχίζουμε. Θα τα βλέπετε συνέχεια. Λύπη, λύπη. Λύπη με ύψιλον, λύπη με ύψιλον γιώτα. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: «Όταν έχεις λύπη, κάτι σου λείπει. Πάντως, τούλιπ δεν σου λείπει». Εντάξει, ο Θεός σου λείπει. Όταν βλέπετε, λέει, έναν άνθρωπο να έχει στεναχώρια, άγχος, λύπη,
Ενώ δεν του λείπει τίποτα, να ξέρετε ότι του λείπει ο Θεός. Και όταν λέμε δεν του λείπει τίποτα, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές ανάγκες. Δημιουργούμε τεχνητές ανάγκες. Ο Αββάς Δωρόθεος σε μία ομιλία του περί συνειδήσεως λέει ότι από τη στιγμή που έχεις ένα σκέπασμα, γιατί ζητάς να πάρεις κάτι που πουλένει. Από τη στιγμή που έχεις ένα μαξιλάρι, γιατί ζητάς να πάρεις ένα που πουλένει. Από τη στιγμή που έχεις ένα φαγητό για να φας, έστω και χθεσινό, γιατί ζητάς το φρέσκο, γιατί ζητάς κάτι συγκεκριμένο, εύγευστο, αρκέσου σε αυτό το οποίο έχεις. Οπότε, αν καθίσουμε και δούμε ότι έχουμε ρούχα, έχουμε να φάμε, τροφές και σκεπάσματα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλου, τότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί τίποτα δεν μας λείπει. Λείπει. Όσιος Πορφύριος. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, στη θλίψη, στο άγχος, στα αναχώρια. Δεν ζει σωστά. Και τότε δημιουργούνται τα προβλήματα υγείας. Επηρεάζουν οι αδένες, το σηκώτιχο, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε, για να είσαι καλά, πιες γαλατάκι, φάε αυγουλάκι, φάε υποφαές. Εχάρη. Μπράβο. Γκότζι μπέρι. Υπερτροφές. Όλα αυτά τα οποία θα σου κάνουν καλό. Και τα παίρνεις όλα αυτά. Και τελικά, πάλι δεν είσαι καλά. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν είμαστε σε κατάσταση άγχους, στεναχώριας, την καλύτερη τροφή να φάμε, αυτή μετατρέπεται στον οργανισμό μας σε τοξίνη. Λείπει. Άγιος Παΐσιος. Το ρωτάει μια μοναχή. Γέροντα, συχνά μου πονάει το στομάχι. Δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ στα πνευματικά μου καθήκοντα. Και εγώ θα πω στην καθημερινή ζωή. Ένας άνθρωπος έχει άγχος, έχει στεναχώρια. Δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της οικογένειάς του. Στα επαγγελματικά του καθήκοντα. Πολλές φορές όταν δεν έχουμε διάθεση, όταν έχουμε λύπη, δεν μπορούμε να αποδώσουμε στην εργασία μας. Αλλά δεν μπορούμε να αποδώσουμε και στο σπίτι μας, να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού. Βλέπετε, όταν έχετε χαρά, όταν σας πει μια καλή κουβέντα ο σύζυγος ή η σύζυγος, αυτό είναι λίγο σπάνιο, γι' αυτό λέω όταν σας πει ο σύζυγος, γιατί η σύζυγος για να πει καλή κουβέντα είναι σπάνιο. Πρέπει ο άντρας να κάνει τα πάντα, δηλαδή να είναι καλός, να είναι τρυφερός, να κάνει και τις δουλειές του σπιτιού. Μετά πάντα θα έχει κάποιο ψεγάδι. Να μην πηγαίνει στα περιστατικά. Ναι, είναι και αυτό. Και απαντάει, έχει μπροστά δύο καρέκλες αν θέλετε, απαντάει ο Άγιος Παΐσιος στη μοναχή και της λέει, εσύ κάθεσαι και συζητάς με τους λογισμούς σου, τα βλέπεις όλα μαύρα, βασανίζεσαι χωρίς λόγο, έτσι λέει τσακίζεσαι και ψυχικά και σωματικά, το ένα αλληλεπιδρά στο άλλο. Έπειτα λέει από ένα τέτοιο τσάκισμα σου πονάει το στομάχι και να πάρεις κάποιο φάρμακο για το στομάχι. Αυτό από τη στιγμή που θα συνεχίσεις να βλέπεις πράγματα, τα πράγματα μαύρα, πάλι το στομάχι σου θα συνεχίσει να πονάει. Μόνο λέει όταν ηρεμήσεις, τότε και η υγεία σου θα καλυτερεύσει και δεν θα έχεις ανάγκη από φάρμακο. Λείπει. Λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, να έχει ένας άνθρωπος λείπει που βρίσκεται μακριά από τον Θεό, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αλλά κάποιος λέει να είναι κοντά στο Χριστό και αυτός να έχει λείπει. Όποιο λέει πόνο και να έχει, ο πόνος του μελώνεται. Δηλαδή, ακουμπάει στο μέλι και εκεί πέρα γίνεται γλυκός. Όπως λέει, έχω καταλάβει, στον άνθρωπο δεν υπάρχει φαρμάκι. Γιατί αν το φαρμάκι ακουμπήσει στον Χριστό, γίνεται γλυκό σιρόπι. Όποιος έχει μέσα του φαρμάκι, προσέξτε το αυτό, σημαίνει ότι δεν ακουμπάει τα προβλήματά του στον Χριστό. Και τι σημαίνει να ακουμπάω τα προβλήματά μου στον Χριστό, να μην ρωτάω τη γνώμη των γιατρών, να μη συμβουλεύω με κάποιους ανθρώπους. Όχι, να κάνω και το ένα. Αλλά η βάση, ο στόχος, ο Κύριος, να είναι να λάβω την άνωθεν βοήθεια, τη βοήθεια του Θεού. Η χαρά είναι του Χριστού, η λύπη είναι του διαβόλου. Η χαρά, όχι η χαζοχαρά, γιατί καμιά φορά έχουμε χαρά η οποία είναι εικονική. Θέλουμε να δείχνουμε στους άλλους ότι είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν είμαστε. Να είμαστε ο εαυτός μας. Λείπει με γιώτα. Πάμε στη διατροφή. Αγαπημένο θέμα. Το πάθος της λύπης πολλές φορές
οδηγεί σε μια σειρά από άλλες αντιδράσεις και σε μερικά πάθη. Το ένα είναι της γαστριμαργίας, είναι το πιο σύνηθες. Όταν είμαστε λυπημένοι, ζητάμε λιπαρές τροφές, ζητάμε τροφές ανθυγιεινές και ιδίως τροφές οι οποίες έχουν ζάχαρη. Γιατί η ζάχαρη μπλοκάρει μια ορμόνη στον εγκέφαλο, η οποία λέγεται λεπτίνη και αυτή η ορμόνη έχει μία αποστολή να μας πληροφορήσει πότε έχουμε χορτάσει. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε έναν φαύλο κύκλο. Ξεκινάμε να τρώμε γλυκά, προϊόντα με ζάχαρη, με πολλά λιπαρά και υδατάνθρακες και μετά πεινάμε, γιατί ανεβαίνει η ινσουλίνη στο αίμα απότομα και πέφτει απότομα και έπειτα ξανατρώμε πάλι γλυκά. Και γίνεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Η ζάχαρη, να ξέρουμε ότι εκτός των άλλων, μας αφυδατώνει. Έχει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια στο YouTube, έτσι παιδικό animation, το οποίο δείχνει μέσα σε 3,5 λεπτά το τι κάνει η ζάχαρη. Οπότε το ένα πάθος στο οποίο μας οδηγεί η λύπη είναι τα λύπη, η γαστριμαργία. Η γαστριμαργία είναι το μάρτος της γαστρός, δηλαδή η τρέλα της κοιλιάς. Να τη γεμίσουμε με ό,τι να είναι. Δεν μας νοιάζει τι τρώμε. Μπορεί να τρώμε και τροφές οι οποίες δεν είναι εύγευστες. Και το άλλο πάθος, το οποίο συμβαίνει, είναι της αδιάκριτης νηστείας. Δηλαδή, στεναχωρέθηκα, λυπήθηκα, κλείνει το στομάχι μου, δεν τρώω τίποτα. Αυτό όμως πάλι είναι πάθος, πάλι είναι αμαρτία, γιατί δεν το κάνω ως θυσία η οποία προσφέρεται στον Θεό. Και γι' αυτό θεωρείται αμαρτία. Λύπη, λύμη, ύψιλον ύψιλον. Η λύμη σημαίνει η πληγή, η οποία στάζει πίο. Έτσι ακριβώς, η λύπη δημιουργεί μέσα μας μία πληγή, που αν δεν την προσέξουμε, δεν την καθαρίσουμε, αυτή την πληγή θα βγάζει πίο. Και αυτή η πληγή δημιουργείται συνήθως είτε από την κακία τη δική μας, είτε από την κακία των έξω. Η κακία η δική μας πώς επιδρά? Όταν κάτι μας κάνει κάποιος και δεν το συγχωρούμε. Και η κακία, αυτό το φαρμάκι μένει μέσα μας. Αυτό μας δηλητηριάζει. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε να συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Όχι για τους εχθρούς μας, για εμάς, για την υγεία μας, την ψυχοσωματική. Λύπη και εγωισμός. Εδώ είμαστε. Όταν βλέπει κανένας τον εαυτό του, εδώ πάμε λίγο στα πιο πνευματικά, περνάνε τα χρόνια, δεν έχει καταφέρει τίποτα και είναι γεμάτος από αποτυχίες. Εκεί πέρα τον κυριεύει λύπη. Αν πάμε στα κοσμικά, έχουμε βάλει κάποιους στόχους να πετύχουμε στην επιχείρησή μας, να πετύχουμε στη δουλειά μας, να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε παιδιά, να κάνουμε εγγόνια, οτιδήποτε. Και επειδή έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα στο μυαλό μας και αυτό δεν πραγματοποιείται, γι' αυτό το λόγο και λυπόμαστε. Ενώ πρέπει να αφαιθούμε ώστε ο Θεός να κάνει τα σχέδια για μας. Δεν λέμε πολλές φορές εμείς λογαριάζουμε και ο Θεός γελάει. Ακριβώς αυτό συμβαίνει όταν θέλουμε όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε στο μυαλό μας να πραγματοποιηθούν. Αυτή η λύπη μπορεί να προέλθει ακόμα και από τον εγωισμό μας, από την περηφάνεια. Διότι θέλαμε να είμαστε μεγάλοι και να μην είχαμε τέτοιους λογισμούς, να μην αποτυγχάναμε. Και έχουμε και τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες μας. Λύπη και εγωισμός. Η λύπη κρύβεται κάτω από την ταπεινοσχημία. Βλέπετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν ότι είναι ταπεινοί, αλλά δεν είναι ταπεινοί. Τα ταπεινά λόγια. Πενεύουμε κάποιον και αυτό συμβαίνει συνήθως στους ανθρώπους της Εκκλησίας και εκείνος, α, εγώ είμαι αμαρτωλός. Αλλά μόλις θυχτούν τα συμφέροντά του, μόλις τον προσβάλλεις, τότε αγριεύει. Την ψευδή μετάνοια, την επίπλαστη μετάνοια. Τώρα στη γιορτή στις 29 Αυγούστου της αποτομής κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου λέει ότι και ο Ηρώδης λυπήθηκε, λέει. Λυπήθηκε που κόψαν το κεφάλι του Τιμίου Προδρόμου κατόπιν έντολής του και κατόπιν προτροπής της Σαλών. Αλλά η λύπη του ήταν επίπλαστη, ήταν ψεύτικη, ήταν για λίγο, ήταν προσωρινή. Μετά συνέχισε το βλέπει κανονικά. Την ψευδαίσθηση της αγάπης του Θεού. Έχουμε μια ψευδαίσθηση πολλές φορές ότι αγαπάμε το Θεό, θα δούμε πότε αγαπάμε πραγματικά το Θεό και πότε όχι. Και μετά είναι τα κόμπλεξ και τα γιατί. Λυπόμαστε γιατί. Γιατί το σώμα μας δεν είναι έτσι όπως το θέλουμε. Γιατί το πρόσωπό μας δεν είναι έτσι όπως το θέλουμε. Το αυτί μας είναι λίγο πιο μεγάλο, η μύτη μας είναι λίγο πιο μεγάλη. Μας φταίνε πράγματα στον εαυτό μας.
Γιατί να αποδεχτούμε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι. Έτσι όπως αν μπορούμε κάτι να το βελτιώσουμε, να το βελτιώσουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να κάνουμε την προσπάθεια. Αλλά όχι αυτή η προσπάθεια να μας αγχώνει. Να γίνεται ευχάριστα, όπως η νηστεία. Άμα είναι να νηστεύω και να σκέφτομαι το φαγητό και με ποιον τρόπο θα καταφέρω να γεμίσω το στομάχι μου, να φάω και τροφές, να αναπληρώσω το κανονικό το τυρί με νηστίσιμο τυρί ή το γλυκό το αρτίσιμο με νηστίσιμο γλυκό, νομίζω ότι δεν καταφέρνω τίποτα, δεν το κάνω με χαρά και αυτό μας προκαλεί τη λύπη. Όσος Πορφύριος διηγείται, δύο ιστοριούλες, θα τις πω πολύ σύντομα, με ένα άτακτο παιδί, το οποίο δεν άκουγε τους γονείς του και κάποια στιγμή το πήγαν στο μοναστήρι, το παιδί μόλις βγήκε από το διαμέρισμα, πήγε έπαιξε στην αυλή, ασχολήθηκε λίγο με τα λουλούδια, απέκτησε ένα ενδιαφέρον για τη φύση και άρχισε να ηρεμεί. Ξαφνικά όμως, μετά από καιρό, του μπαίνει πειρασμός και θέλει το παιδί να φύγει. Θέλει να πάει ξανά στο σπίτι. Τότε τι κάνει, όταν λέμε παιδί, μιλάμε για έφηβο, όχι για μικρό παιδί. Τότε τι κάνει ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος ήταν γιατρός των ψυχών, αλλά πολλές φορές και των σωμάτων. Του λέει, παιδί μου, εγώ είμαι κουρασμένος. Έχω μια συνήθεια, λέει. Ξαπλώνω και μου αρέσει να μου διαβάζουν, λέει, το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει ψαλμούς του Δαβίδ, 150 ψαλμούς, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ πνευματική δύναμη. Και οι περισσότεροι ερμηνεύονται από τους Αγίους Πατέρες και έχουν βαθιά πνευματικά μηνύματα. Λέει ένας καλόγερος στο γέροντα του, λέει, διαβάζω το ψαλτήρι αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λέει, εσύ δεν καταλαβαίνεις, αλλά ο διάβολος καταλαβαίνει. Αλλά έχω, λέει, ένα πρόβλημα, θέλω να διαβάζεις καθαρά. Εντάξει, ξεκινάει, διαβάζει. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος περασπιστής της ζωής μου. Και συνεχίζει τον ψαλμό. Τότε ξαφνικά σταματάει και λέει, δεν θέλω να φύγω, είμαι μια χαρά. Του έφυγε κατευθείαν η λύπη, το πνεύμα της λύπης, το δαιμόνιο της λύπης, το οποίο είναι από τα πιο ισχυρά. Ο γέροντας Εμιλιανός, που πριν από λίγο καιρό κοιμήθηκε, ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, έλεγε ότι το δαιμόνιο της λύπης είναι το πιο ισχυρό δαιμόνιο. Καλύτερα δηλαδή να πέσεις σε οποιαδήποτε άλλη αμαρτία παρά να πέσεις στη λύπη. Γιατί η λύπη θα σου οδηγεί στην απελπισία και η απελπισία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Και το παράδειγμα με μια κοπέλα που πάθαινε επιληπτικές κρίσεις. Κοιτάξτε τώρα μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο εγωισμός και πώς μπορεί η ψυχή να επιδράσει στο σώμα. Τι έκανε αυτή, μόλις δίναν οι γονείς λίγο ενδιαφέρον προς τα αδέλφια της, είχε δύο αγόρια σαν αδέλφια, τότε αυτή σφιγγόταν, παραδεινότανε στο πονηρό και πάθαινε επιληπτικές κρίσεις. Έπεφτε μετά κάτω, δεν θυμόταν τίποτα και άφριζε από το στόμα. Γυρνούσαν χέρια τα πάντα. Λέει λοιπόν ο αδελφός της κοπέλας στον Άγιο Πορφύριο, λέει, τι περνάμε με την αδελφή μου, παθαίνει, λέει, επιληπτικές κρίσεις. Ο Άγιος Πορφύριος που είχε το χάρισμα από τον Θεό, ως Άγιος, έβλεπε μέσα στην ψυχή της κοπέλας το τι συνέβαινε. Γιατί όπως ο Θεός βλέπει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, έτσι το βλέπουν και οι Άγιοι. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό για αυτούς. Έτσι λοιπόν είδε ότι η κοπέλα προσποιούνταν. Και κάποια στιγμή μιλάει με την ίδια και της λέει, δεν παθαίνεις επίληψη. Μα παθαίνω. Δεν παθαίνω. Εσύ τη δημιουργείς. Πώς. Εσύ, λέει, μόλις βλέπεις ότι δείχνουν ενδιαφέρον οι γονείς σου, λέει, στα αδέλφια σου, εσύ, λέει, τόσο πολύ σφίγγεσαι που μετά παραδίδεσαι στον πονηρό και παθαίνεις την επιληψία. Δάγκωνε μάλιστα τα χείλη της και τρέχανε άμα. Μέχρι που μπορεί να φτάσει ο εγωισμός. Να τραβήξουμε το ενδιαφέρον, τον άλλο. Λύπη και μετάνοια. Αρκετά με τα αρνητικά, πάμε στα θετικά. Βέβαια, ο πιο έξυπνος τρόπος, λέει, που χρησιμοποιεί ο δαίμον λογισμός είναι ο λόγος του Κυρίου. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε τον Θεό και μελετάμε τις γραφές, πηγαίνουμε στην Εκκλησία και διαβάζουμε «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθίζονται». Μακάρι, δηλαδή ευλογημένοι αυτοί οι οποίοι πενθούν, γιατί αυτοί θα νιώσουν παράκληση. Και αρχίζουμε να λυπούμαστε, να στεναχωριόμαστε με το ένα με το άλλο. Αδιάκριτα, χωρίς αυτό να έρχεται ως πνευματική κατάσταση. Μην ξεγελιέστε, λέει ο Αβάς Ισαΐας. Αυτά είναι σατανικά πράγματα, δεν είναι του Θεού. Η κατά Θεόν λύπη, που είναι η θετική λύπη, είναι χαρά και είναι να βλέπεις τον εαυτό σου να πράττει το θέλημα του Θεού. Συνεχίζουμε.
ας υποθέσουμε ότι αμαρτήσαμε. Όπως η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία ήταν αμαρτωλή για 47 χρόνια. Οπότε κάποια στιγμή λέμε, ήμαρτο, Κύριε, σταματάω την αμαρτία. Για να σταματήσουμε μια αμαρτία, πρέπει να φτάσουμε στο πάτο συνήθως. Να πούμε ότι δεν πάει άλλο, θα αλλάξω ζωή. Πώς θα καταλάβω αν έχω λύπη και η λύπη μου είναι κατά Θεόν, εάν συνεχίζω να σκέπτομαι την αμαρτία, η λύπη μου είναι διαβολική. Εάν σκέφτομαι την μετάνοια, τότε η λύπη μου είναι θεϊκή. Λύπη και κατά Θεόν πέμπτος. Εάν σκέφτομαι, όπως είπαμε, τη μετάνοια, σημαίνει ότι θέλω το θέλημα του Θεού. Θέλω ό,τι θέλει ο Θεός. Και αμέσως έχω αυτή τη χαρά της προγεύσεως. Η πρόγευση ότι εφαρμόζω το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι, φέρνουμε μια εικόνα στον εαυτό μας. Τι καλά που θα ήταν να κάνω κάτι, να πάω ένα ταξίδι, να κάνω κάτι στην ζωή μου. Και αυτό το οπτικοποιούμε και βλέπουμε αυτή την εικόνα. Και αυτή η οπτικοποίηση μας φέρνει χαρά. Τώρα οι περισσότεροι life coach και ψυχολόγοι μας λένε να κάνουμε αυτή την οπτικοποίηση, η οποία όμως είναι φαντασία και είναι αρκετά επικίνδυνη. Γιατί άμα θρέψουμε τη φαντασία μας, εκεί έχουμε άλλους κινδύνους. Το κίνδυνο της πλάνης. Οπότε τι κάνουμε, εμείς δεν χρειάζεται να πούμε στη φαντασία, αλλά να σκεφτούμε ότι ναι μεν αμαρτήσαμε, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε είναι το θέλημα του Θεού. Θέλω αυτό που θέλει ο Θεός. Οπότε για ποιο λόγο να λυπηθώ, εφόσον αυτό το θέλω πραγματικά, ο Θεός θα με βοηθήσει να το αποκτήσω. Λοιπόν, μη συγχύουμε τη σατανική λύπη με την κατά Θεόν λύπη. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαρά. Γιατί όπως είπαμε, βλέπεις ενώπιόν σου τον Χριστό, ο οποίος ζει στην καρδιά σου και βασιλεύει μέσα στην καρδιά σου. Αυτή είναι η πραγματική θεάρεστη λύπη. Μακάρι αυτή τη λύπη να την αποκτήσω. Εδώ πέρα είχα κάτι του πατρός Ανδρέα Κονάνου. Προχωράμε γιατί θα αργήσουμε. Στο τέλος, άμα κάποιος θέλει να το δει. Λύπη και κατά Θεόν πένθος. Το κατά Θεόν πένθος είναι συνειδηπόρος στην πνευματική μας πορεία. Στην πορεία μας προς τη θέωση. Γιατί η λύπη επιτρέπεται, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, μόνο όταν συνειδητοποιήσουμε τις αμαρτίες μας. Και λυπηθούμε για το πόσο απομακρυνθήκαμε από την αγκαλιά του Θεού, του Πατέρα μας Θεού. Τώρα να πούμε πέντε τρόπους, οι οποίοι φαντάζουν λίγο κοσμικοί για την αντιμετώπιση της λύπης, αλλά πρέπει να τους έχουμε και αυτούς υπόψη και μετά θα πάμε στους πιο πνευματικούς. Ξεκινάμε τα ελαφρέα και πάμε στα πιο βαριά. Η άσκηση, έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, έχουν δείξει ότι όταν κάθε μέρα ασκούμαστε ή τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα από το περπάτημα, το οποίο είναι 30 με 40 λεπτά, μέχρι οποιαδήποτε άλλη άσκηση, τότε αυτό συμβάλλει και στη σωματική υγεία και στην πνευματική υγεία. Οπότε, περπάτημα. Το κάνετε ήδη εδώ στο χωριό, να το συνεχίσετε. Θα μπορέσετε εδώ με το πολιτιστικό να συνεννοηθείτε, να μπει κάποιος ο οποίος γνωρίζει τον ρυθμό τον οποίο πρέπει να σας δώσει και όλοι μαζί να γίνετε ένα καραβάνι και να πηγαίνει να κάνει το γύρο του χωριού. Ή και στο γήπεδο. Θα ήταν κάτι πολύ καλό. Διατροφή. Η διατροφή επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία μας. Λέει ο Γαλινός. Γαλινός ήταν στην εποχή του Ιπποκράτη, πολύ σημαντικός ιατρός, ότι υπάρχουν κάποιες τροφές οι οποίες επηρεάζουν τον άνθρωπο. Πώς? Του δημιουργούν μελαγχολία. Τι σημαίνει αυτό? Οι περισσότεροι έχουν στο νου τους ότι οι ομιλίες λέμε 6 και ξεκινάμε κατά τις 6.30, αλλά σήμερα σας τις κάσαμε και ξεκινήσαμε νωρίς. Θα τα επαναλάβω μετά στο τέλος, για όσους θέλουν, για το δεύτερο ημιχρόνιο. Η φακή, λέει, και η κράμβη αυξάνουν τον μέλανα χυμό, την μαύρη χολή μέσα στο αίμα και φτάνει σε ένα σημείο η μαύρη χολή να κατακλείσει και τον εγκέφαλο και τις λειτουργίες και να προκαλεί μελαγχολία. Ακούστε τώρα. Μέσα μας έχουμε, λέει, 4 χυμούς. Έχουμε
το αίμα, το φλέμα, τη μαύρη κολλή, την ξανθή κολλή. Όταν λοιπόν τρώμε αυτές τις τροφές, τότε λέει δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Όταν όμως τις τρώμε συνέχεια αυτές τις τροφές. Κάποιοι άνθρωποι όμως, οι οποίοι είναι επιρρεπείς σε κάποιες τροφές, έχουμε δυσανεξίες, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλοί από εμάς έχουμε δυσανεξίες. Άμα πάτε να εξεταστείτε σε έναν γιατρό, θα δείτε ότι θα σας βρει ότι έχετε δυσανεξία, άλλος στη γλουτένη, άλλος στα γαλακτοκομικά. Όλοι σε κάτι έχουμε δυσανεξία. Σπάνε να βρεις έναν οργανισμό ο οποίος να λειτουργεί άριστα. Οπότε, όταν έχουμε δυσανεξία, κάποιος έχει στο γάλα, στα γαλακτοκομικά, και πιει το γάλα, φάει το γάλα και πίνει κάθε μέρα γάλα, αυτό του κάνει κακό. Του δημιουργεί πρεξίματα και αυτό το σωματικό πρόβλημα του δημιουργεί και ένα αίσθημα δυσφορίας, ένα αίσθημα λύπης. Οπότε η διατροφή μας πρέπει να είναι γεμάτη με αντιοξειδωτικά. Αντιοξειδωτικά. Νηστίσιμες τροφές. Φρούτα, σαλάτες. Ξηρή καρπή, αναποφλίωτη, άψητη ανάλατη. Ξεκινήστε. Όποιος πάει στο ξηροκαρπάδικο εδώ πέρα, να του λέει ότι μας έστειλε ο πάντα φιλοστοφής, γιατί δεν είναι. Έχουμε συμφωνήσει, να ξέρετε. Οπότε διατροφή. Τρώμε λίγο για να μπορέσουμε το καράβι να το κυβερνήσουμε σωστά, να μην μας πάει το σώμα που θέλει, αλλά εμείς. Και γι' αυτό παλιά η κατάθλιψη και η μελαγχολία, η λεγόμενη τρέλα σε εισαγωγικά, θεραπευόταν με την νηστεία, νηστειοθεραπεία. Ξέρετε ότι τους πηγαίνανε στις εκκλησίες, στον Άγιο Θανάσιο, στη Μεσύβρια. Έχετε πάει καθόλου? Να πάτε. Εκεί πέρα έχει τον γυναικονίτη. Στο γυναικονίτη ανεβαίνοντας πάνω, έχει κάτι αλυσίδες από παλιά. Δένανε τους τρελούς. Τους αφήνανε νηστικούς και γίνονταν καλά. Πολλές φορές γίνονταν από τον Άγιο, αλλά άλλες φορές γίνονταν και από την νηστεία. Θεραπεύονταν. Οπότε οι τροφές πολλές φορές μας δημιουργούν πολλά προβλήματα. Και λίγο. Χαλάρωση. Αναπνοή. Χαλάρωση. Δεν έχουμε μάθει να χαλαρώνουμε. Ο μεσημεριανός ύπνος είναι απαραίτητος. Έστω και μισή ώρα και να μην κοιμηθούμε, όπως έλεγε ο καθηγητής που είχε έρθει πριν από λίγο καιρό, η σχέστα που λέμε, έστω και για μισή ώρα, να ξαπλώσουμε, να οριζοντοιωθούμε, εντάξει, και ας μην κοιμηθούμε. Να χαλαρώσουμε. Αυτό χρειάζεται. Και μετά να χαλαρώσουμε και τις αναπνοές μας. Έχει μελετηθεί ότι όλες οι λειτουργίες του οργανισμού, όταν ρυθμίζουμε την αναπνοή μας, και αυτό δεν γίνεται με τον διαλογισμό, εντάξει, γιατί με τον διαλογισμό γίνεται ένα καλό και γίνεται και ένα κακό, αλλά γίνεται με την προσευχή, η οποία μοιάζει με τον διαλογισμό, αλλά ο διαλογισμός δίνει βάση ιδιαίτερα στον άνθρωπο, στον εαυτό μας. Ενώ η προσευχή μαλακώνει την καρδιά μας, ώστε να χωρέσουν και άλλοι. Όταν κάνει κάποιος διαλογισμό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος κάτι πολύ ωραίο, και δίπλα του πνίγεται κάποιος, δεν θα τρέξει να το σώσει, για να μην βγει από αυτήν την υπέροχη κατάσταση. Γεια σου πρόεδρε. Ενώ όταν κάποιος ασχολείται με την προσευχή, ας έχει ακόμα και θέα Θεού, θα αφήσει τα πάντα για να πάει να βοηθήσει τον άνθρωπο που πνίγεται. Γιατί εδώ έχουμε ιεραρχία αρετών. Η αγάπη είναι ανώτερη από την προσευχή. Οπότε έρχεται κάποιος στο σπίτι σας, ξεκινήστε να κάνετε προσευχή. Δεν πειράζει, σταματήστε λίγο για να μπορέσετε να τον υποδεχτείτε. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε στους αγιορείτες ότι επειδή λέει, φτάσατε σε ένα σημείο τώρα να δέξετε πολλούς επισκέπτες, αλλά και η κράση σας είναι τέτοια που δεν μπορείτε να κάνετε την νηστεία και την άσκηση των παλιών μεγάλων ασκητών, οι οποίοι κάναν 3.000 μετάνοιες την ημέρα, και μιλάμε για ηλικίες 60 και 70 φεύγα, και επειδή δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά, αναπληρώνετε τα πνευματικά σας καθήκοντα, τις πνευματικές σας ελλείψεις με τη φιλοξενία, με την ανάπαυση που προσφέρετε στους άλλους. Αυτό κάνουμε πολλές φορές και εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έρχεται άλλος να πιει ένα καφέ, το σερβίρουμε με αγάπη, ακούμε αυτά που έχει να μας πει, τον αφήνουμε να μιλήσει, συνήθως δεν τον αφήνουμε, γιατί πρέπει να πούμε τα δικά μας, και ο άνθρωπος φεύγει αναπαυμένος. Βέβαια, άμα θα έρθει και φεύγει αναπαυμένος, θα έρθει κάθε μέρα. Αυτό μετά δεν θα αναπαύσει εσάς. Αυτό να το προσέξετε. Οπότε κάνανε μια έρευνα και βάλανε μοναχούς, καθολικούς μοναχούς, δεν έχει σημασία, οι οποίοι προσεύχονταν και τη στιγμή που ρυθμίζανε και φτάναν στις 6 αναπνοές το λεπτό, εκεί πέρα υπήρχε η πλήρη χαλάρωση και η εξαφάνιση του στρες. Οπότε ξεκινήστε να προσεύχεστε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώθετε πιεσμένοι, χαλαρώστε, κάντε πιο αραιές τις αναπνοές σας και αυξήστε την προσευχή. Διαχείριση συναισθημάτων.
εδώ είμαστε. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τη στιγμή δηλαδή που νιώθουμε λύπη, νιώθουμε στεναχώρια, αντιμετωπίζουμε την προσβολή από κάποιον, πώς θα το αντιμετωπίσουμε εκείνη τη στιγμή? Μία άμυνα είναι το χιούμορ, θα πούμε μετά. Η άλλη άμυνα είναι μας προσβάλλει, να το προσβάλλουμε. Μας λέει μια κουβέντα, να το πούμε δύο. Αν είμαστε πολύ προχωρημένοι, μας λέει μία, να το πούμε 15. Εντάξει. Αλλά όλα αυτά δεν μας αναπαύουν, γιατί έρχεται μια ταραχή μέσα στην καρδιά μας. Από τη στιγμή που δεν εφαρμόζουμε το λόγο του Θεού. Όταν μας χτυπήσουν στο ένα βάχολο, να γυρίσουμε και το άλλο. Αλλά όχι κυριολεκτικά. Εντάξει. Αλλά μας δίνει ο άλλος κακότητα, γιατί αυτό γνώρισε, μας μεταδίδει την κακία και εμείς είμαστε ανασφάλιστοι. Όχι. Βάζουμε την ασπίδα μπροστά μας που λέγεται Χριστός και εφόσον έχουμε το καλό, χτυπάει η κακία και επιστρέφει πίσω. Και μάλιστα πολλές φορές μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους να διδαχθούν από τη συμπεριφορά μας. Οπότε, όταν έχουμε αγάπη, δίνουμε μόνο αγάπη. Και αυτό φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας. Λέει ο Αββάς Δωρόθος πάλι, όταν έχουμε να επιτελέσουμε μια εργασία, να κόψουμε ξύλα και ερχόμαστε σε συναναστροφή με άλλους ανθρώπους και αυτό κάποια στιγμή μας προκαλεί ταραχή, το να κόψει τα ξύλα είναι το 1/4 όλου του έργου. Έχει 8 κομμάτια η εργασία. Τα 4/8 είναι η ειρήνη της καρδιάς. Άμα είναι να χάσω την ειρήνη της καρδιάς μου, αυτή την ηρεμία, τότε αφήνω και τα ξύλα και σηκώνω και φεύγω. Αυτό βέβαια να μην το χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία και δεν κόβουμε ξύλα ή δεν κάνουμε δουλειές. Γιατί θα πλύνω τα πιάτα, αλλά τώρα επειδή ξέρω θα έρθεις και θα με συγχύσεις πάλι, δεν τα πλύνω τα πιάτα. Να, το είπε και ο πάτερ. Γέλιο. Υπάρχουν περιπτώσεις στα τελευταία χρόνια που έχουν θεραπευτεί ασθένειες σε ανθρώπους όπως η κλίνηση κατά πλάκας μόνο με το γέλιο, μόνο με την ηρεμία. Ένας ηθοποιός πήγε και πήρε βιντεοκασέτες, τώρα βέβαια έχει τα DVD, τώρα έχει τα στικά και τα USB. Πήρε και όλες τις βιντεοκασέτες που τον έκαναν να γελούν. Πήγε 6 μήνες σε ένα ξενοδοχείο, τις έβλεπε κάθε μέρα, γελούσε με την ψυχή του, σε 6 μήνες πάει στον γιατρό, του λέει είσαι υγιής. Σηκωφύγει. Κάνανε έρευνα, η οποία λέει, άνθρωποι οι οποίοι κάθονται να δούνε μία κωμωδία, πριν ακόμα τη δουν την κωμωδία, επειδή έχουν προετοιμαστεί ψυχολογικά για να τη δουν, περίπου κατά το ίμιση έχει αλατωθεί το στρες τους, το άγχος τους. Έχει διπλασιαστεί αυτό, αυτή η κατάσταση εφορίας, ηρεμίας, μετά από την θέαση της κωμωδίας. Με αυτό δεν συνιστώ να καθόμαστε και να βλέπουμε ταινίες, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε την προσευχή, ας κάνουμε κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να χαλαρώσουμε. Γιατί σκοπός είναι να χαλαρώσουμε. Το αντίδοτο της λύπης. Είπαμε, ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι η εργασία, εργασιοθεραπεία. Αυτοί οι οποίοι λυπούνται, όταν λυπάσαι, μην κάθεσαι. Οι γυναίκες έχουν μια αντίδραση, κάνουν δουλειές στο σπίτι. Ξεσηκώνουν τα πάντα, χαλιά, το ένα τα άλλο, τεινάζουν και μην τολμήσει ο άντρας να σου πει γιατί κάνεις δουλειές, γυναίκα μου, έτσι. Και είναι ανάγκη να τα κάνεις όλα σήμερα. Ναι, είναι ανάγκη να τα κάνω όλα σήμερα. Εντάξει. Και με αυτόν τον τρόπο θεραπεύουμε τη λύπη. Καλό είναι και αυτό, εργασιοθεραπεία. Να μην καθόμαστε αργοί, γιατί η αργία μην την πάσει κακίας, αυτό ισχύει 100%. Ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, ο περίπατος στην εξοχή, είπαμε, αυτό συνδυάζει άσκηση και θαυμάζουμε τα μεγαλεία του Θεού. Πόσες φορές έχουμε δίπλα μας λουλούδια τα οποία δεν τα παρατηρούμε. Πόσες φορές έχουμε δίπλα μας αυτή την ομορφιά που έφτιαξε ο Θεός και δεν τη θαυμάζουμε γιατί είμαστε προσκολλημένοι στον εαυτό μας και στα πάθη μας. Βλέπουμε το πρόβλημά μας. Αντί να δούμε έξω, άμα βγείτε τώρα, θα δείτε έχει υπέροχα σύννεφα. Είναι σαν πίνακα ζωγραφικής. Ο μεγαλύτερος ζωγράφος είναι ο Θεός. Αυτό με καθίστε και το παρατηρήσετε 5 λεπτά και δείτε αυτή την ομορφιά. Θα πείτε δόξα τω Θεώ. Πάντα είναι σοφία επί σας. Τι ωραία πράγματα. Και θα σας φύγει αυτό το άγχος, αυτή η λύπη. Η ασχολία με την τέχνη, με τη μουσική, με την καλή μουσική, με την τέχνη, ζωγραφική, αγιογραφία είναι ένα είδος θεραπείας. Γιατί τη στιγμή που πιάνεις να ζωγραφίσεις, τη στιγμή που πιάνεις να αγιογραφίσεις, ξεχνάς το πρόβλημά σου. Βγαίνεις από τον εαυτό σου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της λύπης, ότι κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Είμαστε εμείς και ο εαυτός μας. Το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, πάμε στα πνευματικά. Για τη μελέτη της γραφής, για τις ακολουθίες. Κάθε μέρα χτυπάει η καμπάνα. Κάθε μέρα, το πρωί και το απόγευμα. Δεν μπορώ το πρωί. Το απόγευμα, 7 το πρωί, 7 το απόγευμα. Το
Το απόγευμα είναι μισή ώρα περίπου η ακολουθία. Πολλές φορές και 20 λεπτά το πρωί, άντε είναι 50 λεπτά. Ας πάω για λίγο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, όταν μπαίνεις σε ένα αρωματοπωλείο, ακόμα και να μην αγοράσεις άρωμα, παίρνεις αυτή την ευωδία. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην Εκκλησία. Ακόμα και να μην κοινωνήσουμε, μόνο που μπαίνουμε στην Εκκλησία, παίρνουμε αυτή την ευωδία. Και γι' αυτό υπάρχει και το θυμίαμα, για να μας κατευθύνει το νου στην ουράνια ευωδία, την οποία θα ζήσουμε όταν με το καλό πορευτούμε στον ουρανό. Το τελευταίο και το πιο σημαντικό. Κουραστήκατε? Όχι. Ξεχάστε όλα τα άλλα που είπα και επικεντρωθείτε σε αυτό. Γενική εξομολόγηση. Όχι απλώς εξομολόγηση. Γενική εξομολόγηση. Πολλές φορές πηγαίνουμε στον ψυχολόγο, στον ψυχοθεραπευτή, στον ψυχίατρο για οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε. Κάποια προβλήματα πρέπει να τα δει γιατρός. Πρέπει να το πιστούν από γιατρό. Αλλά ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι όλα αυτά τα ονόματα τα οποία δώσανε στις ασθένειες της ψυχής, τα περισσότερα είναι δαιμόνια. Άρα, η καλύτερη αντιμετώπιση γίνεται με την προσφυγή μας στην Εκκλησία και σε ένα πνευματικό. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, ας τον ακούσουμε. Πολλές φορές έχουμε μεταχειριστεί αυτή τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα πάνω σε αυτό. Την ώρα που λες τον εξομολόγο, έρχεται η Θεία Χάρις και σε απαλλάσσει από όλα τα άσχημα βιώματα, τις πληγές, τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές. Την ώρα που τα λες ο εξομολόγος εύχεται θερμά για την απαλλαγή σου. Δεν πάμε δηλαδή στο πνευματικό, τώρα αυτό θα δώσουμε δουλειά στους πνευματικούς βέβαια, να του πούμε έκλεψα, μίχευσα και όλα αυτά. Αλλά μία φορά τουλάχιστον να του πούμε όλη μας τη ζωή, να μας γνωρίσει. Εγώ από παιδί που ήμουν θυμάμαι ότι η μάνα μου με χτυπούσε, ότι αγαπούσε πιο πολύ τον αδελφό μου και αυτό με πονάει μέσα μου. Είχα αυτή την τραυματική εμπειρία, με χτύπησε η μάνα μου, με χτύπησε ο πατέρας μου. Τα αδέλφια μου με κοροϊδεύαν, στο σχολείο γινόταν αυτό. Και λέγοντας τα αυτά, την ώρα εκείνη που προσεύχεται το πνευματικό, έρχεται η χάρη του Θεού και σαν βάλσαμο μαλακώνει την καρδιά μας. Πολλοί άνθρωποι από αυτή την εξομολόγηση έχουν βρει θεραπεία. Ας το δοκιμάσουν. Δεν κάνουμε τίποτα. Εντάξει. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, γιατί έχουμε και 5 λεπτά ακόμα. Είστε καλυμμένοι με σίγουρα.